Την λειτουργία δεύτερης λαϊκής αγοράς εντός της πόλης της Οριστιάδας αποφάσισε στα τέλη Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Η απόφαση πάρθηκε καθώς η πράσινη λαϊκή έπαυσε να διενεργείται κάθε Σάββατο βάσει νομοθεσίας. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια πρότυπη λαϊκή αγορά για μικρούς και ντόπιους παραγωγούς και αγρότες, όπου να μπορούν να διαθέσουν εκεί απευθείας τα προϊόντα που παράγουν φρέσκα στους καταναλωτές, κλειστά και οργανωμένα με μορφή και μοντέλο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Οι παραγωγοί της Αλεξανδρούπολης περιμένουν με ανυπομονησία να δουν πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο στο Βόρειο Εύρο και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, αν έχει επιτυχία, να προσπαθήσουν να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Η δεύτερη λαϊκή που θα γίνει στην Οριστιάδα είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε με διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι τα ήθελαν αυτοί. Αλλιώς θα γίνει, όταν θα γίνει και αν θα γίνει, όταν θα γίνει, θα το δούμε. Για την Αλεξανδρούπολη. Εμείς δεν είμαστε κάθετοι αντίθετοι σε αυτό το πράγμα να γίνει και η δεύτερη λαϊκή στην Αλεξανδρούπολη. Απλώς λέμε, αφού το ξεκίνησαν στην Οριστιάδα, ας το κάνουν για να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Αν και επιτύχει και δούμε ότι έχει μια επιτυχία, μπορούμε να το κάνουμε και στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει και η συγκέντρωση παραγωγών, υπάρχει η λαϊκή της Αλεξανδρούπολης, υπάρχει η λαϊκή των Φερών και υπάρχουν. Και το θέμα είναι ότι δεν, και αυτή και η υπάρχουσα λαϊκή στην Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, έχει μειωμένη κίνηση. Αν κάνουμε δύο λαϊκές, τι θα κερδίσουμε στη μειωμένη κίνηση? Στην Αλεξανδρούπολη ήδη λειτουργεί η λαϊκή αγορά κάθε Πέμπτη, το Σάββατο λειτουργεί η πράσινη λαϊκή, ενώ υπάρχει και η λαϊκή αγορά των Φερών. Βέβαια, σε περίπτωση που η λαϊκή της Αλεξανδρούπολης γινόταν διπλή, θα δινόταν η δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν τα ψώνια τους πιο εύκολα, ειδικά αν είναι απασχολημένοι τα πρωινά της Πέμπτης. Αυτό ενδεχομένως θα ενίσχυε και οικονομικά τους αγρότες και μικρούς παραγωγούς και οικοτέχνες, που υπάρχουν πολλοί στην ευρύτερη περιοχή, ενώ θα μπορούσαν παράλληλα οι καταναλωτές να εντοπίσουν και να προμηθευτούν ντόπια προϊόντα άμεσα από τους παραγωγούς. Εάν γίνουν, θα γίνουν δύο διαφορετικές, σε δύο διαφορετικές μέρες, σε δύο διαφορετικούς χώρους. Αλλά για να γίνει αυτό το πρόβλημα, ξαναφέρουμε την κίνηση μέσα στη λαϊκή. Και η κίνηση μέσα στη λαϊκή είναι πάρα πολύ πεσμένη. Αν κάνουμε τη δεύτερη λαϊκή με αυτή την κίνηση, την οποία είναι πεσμένη σήμερα, τη σπάσουμε ακόμη μια φορά. Διότι όταν θα γίνουν δύο λαϊκές, η κίνηση που θα υπάρχει δεν θα έχει χωριστεί στη μέση. Θα είναι, νομίζω, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται στην Αλεξανδρούπολη.